πριν καν ξεμπερδέψουμε με την πανδημία του κορονοϊού και την ευλογιά των πιθήκων, δύο νέα μέτωπα ξεπροβάλλουν στον ορίζοντα. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί εξάπλωση της πολιομιελίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και ενός νέου ιού που γεννήθηκε στην Κίνα, που ακούει στο όνομα Λάγκια. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και στην ανθρώπινη υγεία. Όσο ο πλανήτης και η φύση πληγώνονται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μετάβωσης ιών από τα ζώα στον άνθρωπο. Η νέα απειλή έχει μολύνει 35 άτομα, στην πλειοψηφία τους αγρότες. Σύμφωνα με τον ξένο τύπο, ο νέος ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από 3 χρόνια στις επαρχίες Σαντόγκ και Χενάν της βορειοανατολικής Κίνας. Αναγνωρίστηκε όμως επισήμως την περασμένη μόλις εβδομάδα από τους Κινέζους επιστήμονες. Οι ειδικοί επί του παρόντος εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον συγκεκριμένο ιό, ο οποίος μεταφέρεται στο αρχικό στάδιων από νυχτερίδες που τρέφονται από φρούτα και φαίνεται ότι μετά από τις νυχτερίδες φαίνεται ότι έχει μπει σε κάποια τροχτικά. Ο άνθρωπος μολύνεται μετά από επαφή, από εκκρίσεις αυτών των τροχτικών. Τα συμπτώματα του νέου αυτού ιού είναι παρόμοια με του κορονοϊού, ανάμεσα στα οποία πυρετός, κόπωση, βήχας, απώλεια όρεξης και μυϊκή πόνη. Συναγερμό σήμανε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιβεβαίωση των τοπικών αρχών για εξάπλωση της πολιομιελίτιδας στην χώρα, ενός ιού που φαίνεται να ξύπνησε μετά από δεκαετίες ολόκληρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο λόγος που παρατηρεί αυτή η έξαρση της πολιομιελίτιδας είναι γιατί ακριβώς επειδή έχει ξεχαστεί δεν προβαίνει στον εμβολιασμό των παιδιών του συγγονείς με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί η αμαλσοπήρωση. Οι Βρετανοί γιατροί χτυπούν καμπανάκια και καλούν πέραν από 900.000 οικογένειες να εμβολιάσουν τα παιδιά τους από 1 μέχρι και 9 ετών σε μια προσπάθεια να προληφθεί πιθανό ξέσπασμα. Όσον αφορά την Κύπρο, το 95% των παιδιών είναι θωρακισμένα, καθιστώντας μειωμένη την πιθανότητα έξαρσης σύμφωνα με τους ειδικούς. Ναι, δεν μας ανησυχεί γιατί η εμβολιαστική κάλυψη στην Κύπρο για πολιομιελίτιδα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν μας ανησυχεί τουλάχιστον για τον εγχώριο πληθυσμό. Η μόνη ανησυχία είναι για τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται με αμφίβολων ιστορικών εμβολιαστικών. Η πολιομιελίτιδα προκαλούσε κάποτε παράλυση χιλιάδων παιδιών ετησίως σε όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει θεραπεία και το μοναδικό όπλο ενάντια στην νόσο είναι ο εμβολιασμός.